Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε στα 20 λεπτάκια μετά από τις 5, Λίμπερο 107,4, All About Aris On Air, παρέα θα πάμε μέχρι και τις 7 και σήμερα με τον Χρήστανο Τσαλτίδη στο ένα μικρόφωνο, τον Νίκο Παπαδόπουλο στο άλλο μικρόφωνο, τον Δημήτρη Μπαλόμπα στη ρύθμιση του ήχου και όλα τα νέα γύρω από τον Άρη σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ και όχι μόνο. Στα μέσα της εβδομάδας πλέον, Τετάρτη έχουμε πόσο σήμερα, 12 του Δεκέμβρη, βαδίζουμε ολοταχώς για ένα γεμάτο Σαββατοκύριακο, για ένα γεμάτο Σάββατο για να είμαστε πιο ακριβείς. Και για δύο σημαντικά παιχνίδια είναι η αλήθεια σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Έχουμε πραγματάκια να πούμε και σήμερα και να σχολιάσουμε. Έχουμε και τον διαιτητή της αναμέτρησης του Σαββάτου, η ενότητα του Χρήσανθου καθαρά, στην εκπομπή, για να σχολιάσει τον ορισμό του ρέφερη και των βοηθών του. Έχουμε και τα εισιτήρια για το μάτς με τον Πανετολικό και από αυτά θα ξεκινήσω, γιατί ανακοινώθηκαν πριν από λίγο από την ΠΑΕ Άρης, η οποία έκανε γνωστές τις τιμές των εισιτήριων του Σαββατιάτικου Αγώνα, ο οποίος ξεκινάει στις 7, μην μπερδευτείτε κάποιοι, και πάτε στις 5 και η διάθεσή τους ξεκινάει αύριο. Άρα μην μπερδευτείτε και πάτε τώρα στην μπουτίκ. Για δώσε λίγο μουσική, Μίτσο μου. Λοιπόν, συνεχίζουμε τα εισιτήρια. Εντάξει, κάποιες φορές. Να πετώ και τα τηλέφωνα, να τα σηκώνω. Ακούγεται αυτός. Λοιπόν, τι είναι? 10 ευρώ στη θύρα 1 και 3. Γιατί ακούγεται? Δεν θα έπρεπε. 15 ευρώ στη θύρα 2. Ναι. 25 ευρώ στις θύρες 7. Μιλάς για τη μέση εισιτήριο τον κόσμο τώρα. Και 9 και 75. Ανοίξτε τις πύλες. Βγήκαν πριν λίγο. Τζάμπα. Τζάμπα. Να μπείτε όλοι. Λοιπόν, 25 επαναλαμβάνω στις 7 και 9. Και 75. 25 στην 7. Και ναι, μετά από καιρό πέφτουν πάλι τιμές. Και 75 στα VIP. Μετά τι από καιρό, αφού έπαιξε στα παιχνίδια που είχε εντός έδρας, ήταν ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, ναι, Παναθηναϊκός. Ναι. Και υπάρχουν και τα παιδικά πλέον μετά από καιρό. Για ηλικίες από 5 έως 15 ετών. Ντροπή. Για τον Χριστάκο το δηλαδή. 5 ώρα ντροπή. Για τον Χριστάκο. Το 5 χρονών. Έχω διαφέρει. 6. Εντάξει, θα τον πιάνει. Αυτό λέω, ντροπή. Ναι. Λοιπόν, 5 ευρώ στήρε 1 και 3. Τα παιδικά, 10 ευρώ στη 2, 15 στην 7 και στην 9. Είναι δημοσιογράφος. Σωστό, και 35 στα VIP. Εντάξει, τα κλασικά τώρα, άμκα και αστυνομική ταυτότητα. Και μην μπερδευτείτε και πάτε τώρα στην Πούτικ. Αύριο ξεκινάει η διάθεση των εισιτηρίων. Ενώ θα τρέχαν τώρα. Για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Μπορεί να σημαντιζόντουσαν ουρές έξω από το RSFC Boutique. Είναι Τετάρτη, φίλε, είναι κλειστά. Λοιπόν, αν είναι Τετάρτη σήμερα. Πάλι όμως, φίλε, το παρκάρισμα μετά πολύ δύσκολη υπόθεση. Παρά το. Ναι, σήμερα ήταν δηλαδή. Ενώ είναι κλειστά τα μαγαζιά, σήμερα την απαθήσαμε λίγο. Και πάμε στην αγαπημένη ενότητα του Χρήσανθου, στους διαιτητές. Αφού ο κύριος Άγγελος Ευαγγέλου από το Σύνδεσμο Αθηνών θα είναι ο άρχοντας του αγώνα των Κιτρινών Μαύρων με τον Πανετολικό το Σάββατο στις 7. Πρώτος βοηθός ο Ιορδάνης Απτόσογλου από το Σύνδεσμο Αθηνών. Και δεύτερος ο Ιορδάνης επίσης, Δημητριάδης όμως από το Σύνδεσμο Καστοριάς. Και τέταρτος ο Βαγγέλης Μανούχος από την Αργολίδα. Μας έχει παίξει αυτός. Ο Μανούχος. Δεν έχει κάνει. Ο Ευαγγέλου. Ο Βαγγέλου νομίζω μας δεν έχει ξαναπέξει. Δεν έχει κάνει κάτι φοβερό. Μας έχει ξαναπέξει. Σε παιχνίδι του Άρη. Έχει κάνει φοβερά στα παιχνίδια του Ολυμπιακού. Είναι στο ατρόμητο Ολυμπιακό αυτό είναι ο ωραία. Είναι λίγο περίεργο αυτό. Άλλες φορές παίζει. Πάω κολέ, άλλες φορές παίζει θρύλο ολέ. Τέλος πάντων είναι ψιλοεπικίνδυνος ο διαιτητής. Νομίζω όμως ότι δεν έχει παίξει τον Άρη σε κανένα μάτς. Ή αν έχει παίξει, έχει περάσει απαρατήρητος. Οπότε δεν είναι από τους αγαπημένους μου. Μάλιστα. Σφύριξε και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, βλέπω. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Α, έχει και ντέρμπι. Εντάξει. Όχι, όχι φέτος. Όχι. Πέρσι. Α, πέρσι. Έχει και ένα ντέρμπι. Άγγελος Ευαγγέλου. Στο Παλμαρέτου. Ναι. Ναι. Λοιπόν. Δεν νομίζω ότι είναι θέμα ότι της στο μάτς αυτό. Το θέμα είναι καθαρά τι θα κάνει ο Άρης, από αυτόν εξαρτάται. Αυτός είναι το ξεκάθαρο φαβορί. Αυτός πρέπει να βρει τον τρόπο και τις λύσεις ώστε να φτάσει σε μια πολύ σημαντική νίκη όσον αφορά την πορεία του στη φετινή σεζόν. Γιατί μάτς όπως αυτό με τον Πανετολικό εντάσσεται στην κατηγορία του τα παίρνεις απλά και προχωράς. Δεν χρειάζεται παραπάνω συζήτηση τώρα για να Άρης Πανετολικός. Πρέπει να έρθει η νίκη με 1-0, με 2-0, με 3-0, δεν έχει σημασία. Το θέμα είναι να έρθουν οι 3 βαθμοί και η ομάδα να πάει μετά με καλύτερη ψυχολογία σε δύο δύσκολα παιχνίδια. Ένα για το πρωτάθλημα, ένα για το κύπελλο. Δηλαδή με Εργοτέλη και Ξάνθη εντός έδρας κιόλας και μάλιστα μέσα μόλις 3 μέρες την επόμενη εβδομάδα. Και τίθεται και ένα θέμα διαχείριση του ρόστερ από τον Παντελίδη. Μέσα σε ένα διάστημα 9 ημερών. Έτσι, με 3 δύσκολα παιχνίδια που όσο διαχειριστεί το ρόστερ το παίξει στα χέρια του αυτή τη στιγμή. Προπονητής του Άρη, ειδικά στην διάδα που έχει σε διάστημα 3 ημερών. Με Εργοτέλη,
την άλλη Πέμπτη στο Παγκρίτο για το κύπελο και με την Ξάνθη στα Πηγάδια, το παιχνίδι που θα είναι και το τελευταίο για τον Άρη μέσα στο 2018. Ένας Άρης ο οποίος, ναι, κάτι πήγες να πεις. Ο Ευαγγέλο όμως, φίλε, νομίζω... Οπα, σφίξαμε πάλι. Ότι ήταν στη Football League. Τον είχαν πετύχει στη Β' Εθνική. Έκανε κάτι ψηλό ωριάκια στη Football League. Αλλά όχι σε μάτς του Άρη. Θα σου πω. Μάλιστα. Συνέχισε αυτό που λες, δεν χρειάζεται. Ναι, ναι. Ένας Άρης λοιπόν ο οποίος από σήμερα έτσι ανέβασε παραπάνω τους ρυθμούς του όσον αφορά την προετοιμασία του και το μάτι του Σαββάτου, χωρίς να ανοίξει ο Παντελίδης τα χαρτιά του στη σημερινή προπόνηση, πολύ ανάκατα από τον προπονητή του Άρη, και έχει νομίζω ένα ενδιαφέρον παραπάνω η ενδεκάδα που θα δούμε το Σάββατο, μετά από την εικόνα που παρουσίασε η ομάδα με τον Ατρόμητο την περασμένη Κυριακή, γιατί οι αλλαγές μπορεί να είναι παραπάνω από τις μία ή δύο που μας έχει συνηθίσει ο Παντελίδης έως τώρα σε αυτά τα τρία παιχνίδια που έχει καθίσει στον πάγκο του Άρη. Μπορεί να δούμε και παραπάνω διαφοροποίηση στα πρόσωπα από τον προπονητή του Άρη. Διαφοροποίηση που εγώ νομίζω ότι αν υπάρξουν θα έχουν ως επίκεντρο την αμυντική γραμμή της ομάδας. Δικιά μου εκτίμηση είναι αυτή. Έτσι, αλλά θα περιμένουμε να δούμε και την αυριανή προπόνηση. Νομίζω αυτή είναι που θα μας δώσει πιο ξεκάθαρη εικόνα για το τι σκέφτεται ο προπονητής του Άρη και σε τι αλλαγές θα προχωρήσει για αυτό το μάτς με τον Πανετολικό. Έχοντας, αυτό είναι το ευχάριστο, και τους Ντιγκινί και Μαρτίνες από σήμερα να μπαίνουν σε φούλο ρυθμούς προπονήσεων και να είναι κανονικά στην διάθεση του. Αν και νομίζω ότι ο Γάλλος έχει ένα ξεκάθαρο προβάδισμα για να επανέλθει στο αρχικό σχήμα του Άρη. Και να είναι πίσω από τον Γιουνές, αν πάμε τη λογική του ότι την ίσως θα παραμείνει στην κορυφή της επίθεσης, που το θεωρώ και αρκετά πιθανό. Πάντα λέω βάση με δικιά μου εκτίμηση, έτσι, γιατί ο άνθρωπος δεν έχει δείξει κάτι σήμερα στην προπόνηση που έγινε στο Ρήσιο. Αύριο το μεσημέρι θα υπάρχει προπόνηση στο Βικελίδης, μεσημέρι απόγευμα εκεί πέρα. Αυτό που συνηθίζει να κάνει ο Παντελίδης γινόταν και με τον Ερέρα, όχι τόσο συχνά, είναι η αλήθεια βέβαια. Απλά ο Παντελίδης προσπαθεί να εκμεταλλεύεται και τις προπονήσεις στο Βικελίδης, γιατί θέλει να δουλεύει παραπάνω στα τελειώματα εκεί. Δηλαδή στο γήπεδο που θα παιχτεί και το παιχνίδι. Ναι. Είναι κάτι που έχει έτσι μικρό δεδομένο στο μυαλό του, αλλά το έχει. Θέλει τα τελειώματα να τα κάνει εκεί πάντα. Για να είναι έτσι και στο περιβάλλον του αγώνα οι ποδοσφαιριστές, οι οποίοι προσπαθούν λίγο να μαζέψουν, να πάω μαζέψουν τα κομμάτια τους, όχι, είναι πολύ βάρη νομίζω, παρά το άσχημο αποτέλεσμα στο Περιστέρι, να βρουν έτσι ποσότητες εγωισμού μέσα τους, που νομίζω ότι οι περισσότεροι έχουν κιόλας, και να βγάλουν μια αντίδραση σωστή και όπως πρέπει στο μάτς του Σαββάτου με τον Πανετολικό, αντιλαμβανόμενοι ότι οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα πέραν της νίκης θα βαρύνει πολύ περισσότερο το κλίμα. Είναι η αλήθεια και μπορεί να μας επιστρέψει και χρόνια πίσω το Σάββατο το βράδυ στο Βικελίδης. Να δώσουμε άλλο ένα εισιτηριάκι στο λαό σήμερα. Μόνο ένα? Ένα σήμερα. Ένα να δώσουμε σήμερα. Και αύριο ένα το πρωί, καλό. Φίλε. Ένα να δώσουμε και αύριο το πρωί στην Τρόικα. Μας αφήνεις? Α, δώσε και στην Τρόικα. Ωραία. Εντάξει, δώσε δύο. Όχι, δώσε ένα και δώσε και ένα αύριο το πρωί. Θα δώσω δύο σήμερα και δύο. Έχουμε αύριο. Απόθεμα? Δεν θυμάμαι, αλλά θα δώσω δύο. Θα τα βρω. Λοιπόν, δύο εισιτήρια. Πόσα έδωσα, δύο, τέσσερα, έξι, ναι, έχουμε. Λοιπόν, δύο εισιτήρια. Έτσι. Για το Άρης Πανετολικός. FM και ενώ όνομα τεπώνυμο, αποστολή στο 54526. Ωραία. Άρα μπορείτε να μπείτε, όσοι ακούσατε και τις τιμές και θεωρείτε ότι έχετε την πιθανότητα να κερδίσετε, στείλτε ένα μηνυματάκι και θα πάρετε το εισιτηριάκι. FM και ενώ, ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54526. Καλά τα λες. Πάμε και στο πρώτο break σιγά σιγά, γιατί πιάσαμε 5.30. Ναι. Λοιπόν, πάμε στο break και επιστρέφουμε τη συνέχεια της εκπομπής. Λοιπόν, επιστρέφουμε. Λίμπερο 107,4, All About Ars On Air. Ανοίγουμε από τώρα τις γραμμές, γιατί έχουμε μετά παιχνίδι και θα αλλάξει κάπως η ροή του προγράμματος και η μορφή της εκπομπής. Θα έχει και ο Λαμπαουτάρης, θα έχει και παιχνίδι. Ναι. Θα έχει και λίγο Λαμπαουτάρης, θα έχει και λίγο Ηρακλής Ιωνικός Ντέρμπι Α2 μπάσκετ. Αυτή θα... στην ουσία όποιος κερδίσει πάει, ναι, γίνεται φαβορή. Ειδικά αν κερδίσει ο Ιωνικός. Είναι σημαντικό παιχνίδι, θα έχουμε ενημέρωση και από αυτό. Γι' αυτό ανοίγουμε από τώρα τις γραμμές 2-31-02. Τι εσύ κοιτάς και κάτσε, δεν βλέπεις τον τοίχο ανακοινώσεων και τρία οκτάρια. Γιατί δεν το βλέπεις? Υποχρεωμένος να ξέρει. Ναι. Ναι. Καλά, μα δεν είναι ο χολύπτης, ποιος είναι? Ο παραγωγός, φίλε, είναι υποχρεωμένος. Ποιος είναι? Παραγωγός μην είναι. Ο παραγωγός, ο ραδιοφωνικός παραγωγός είναι υποχρεωμένος να ξέρει. Λοιπόν, ενημέρωσες? Ποιον?
Τον ηχολήπτη. Τώρα ενημερώθηκε. Λοιπόν, 2-31-0. Live ενημέρωση. 2-87 και 3 οκτάρια. Ναι. Για να τα πούμε μέχρι και τις 6 σε πρώτη φάση. Να πούμε δύο πραγματάκια σε σχέση με την συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Διαμαντόπουλος. Ναι, όντως. Που έβγαλε και ειδήσεις, είναι η αλήθεια. Εκεί στους φίλους μας στο Γέλο. Ναι. Πέρα από την είδηση για τον Δελεζίση, ότι πάει προς ανανέωση και είναι πολύ κοντά στη συμφωνία, νομίζω ότι είπε κάποια πράγματα που λίγο πολύ είναι γνωστά, αλλά δεν τα είχε πει επίσημα κάποιος από τον Άρη. Και νομίζω ότι έβγαλε και μία αντίδραση και έδωσε και μία απάντηση σε όλα αυτά που λέγονται, γράφονται, ακούγονται δεξιά-αριστερά και κυρίως στο Facebook βέβαια. Αναφορικά με τα χαρτάκια, με το ποιος έφερε ποιον παίκτη, ποιος έρχεται, ποιος φεύγει. Πάνω σε αυτό το κομμάτι λοιπόν νομίζω ότι ξεκαθαρίστηκαν κάποια πράγματα. Και βέβαια εμείς τα είχαμε επισημάνει, αλλά νομίζω είπε και αυτός ότι δεν έφερε ο Ερέρα τους Ισπανούς ή εγώ τους Αλβανούς ή ο άλλος τους Αργεντίνους και οτιδήποτε άλλο. Αλλά ήταν μια συνολική προσπάθεια και κάποιες συνολικές επιλογές. Προστάτευσε νομίζω παίκτες όπως ο Μαύραη, δηλώνοντας ικανοποιημένος από την παρουσία του μέχρι τώρα. Δεν μπορεί να είναι κανένας ικανοποιημένος από την παρουσία του Μαύραη μέχρι τώρα. Άλλο να πω τις δικαιολογίες για τις οποίες δεν παίζει και άλλο να λέω ότι είμαι ικανοποιημένος. Εγώ δεν είμαι καθόλου ικανοποιημένος ούτε από τον Μαύραη και μέχρι πριν δύο αγωνιστικές θα σου έλεγα το ίδιο για τον Μπάσα. Ο οποίος Μπάσα όμως έχει βελτιωθεί αισθητά στα τελευταία παιχνίδια, ειδικά στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, ήταν από τους καλύτερους του Άρη. Τώρα από εκεί και έπειτα για τις μεταγραφές, λίγο πολύ είπα αυτό που περιμένουμε, ότι η ομάδα θα κινηθεί προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Για τις αποδεσμεύσεις δεν είπε τίποτα, γιατί πρέπει να περάσουν τα τρία παιχνίδια. Και ενδεχομένως αυτή η συνέντευξη να πρέπει να γίνει και μετά από αυτά τα τρία παιχνίδια. Γιατί θα ήταν λίγο πιο ελεύθερος ο Διαμαντόπουλος από συγκεκριμένες καταστάσεις που ορθώς τον απέτρεψαν από το να πει θα φύγει ο Τσαλτίδης και ο Παπαδόπουλος. Δεν είναι και ηθικά σωστό το απέναντι στους ποδοσφαιριστές. Οι ποδοσφαιριστές το ξέρουν ήδη. Έχουν ενημερωθεί όλοι δηλαδή. Σχεδόν. Μάλιστα. Λοιπόν, σχεδόν είπα. Είπα όλοι. Είπα σχεδόν. Αρκετοί έχουν ενημερωθεί. Λοιπόν, ίσως οι ξένοι να μην έχουν ενημερωθεί. Θα τους δούμε μετά από τρία μάτς. Έχουμε γραμμή? Όχι ακόμα. Λοιπόν, το 23-10-287-888 είναι στη διάθεση εφόσον το επιθυμείτε. Αν και τώρα ξεχαρμανιάσατε χθες και προχθές, οπότε σήμερα είστε χαλαροί. Έτσι πάει κάπως η κατάσταση. Μέσα σε εβδομάδα είμαστε, φίλε. Εντάξει, περιμένει και ο κόσμος. Αρχίζει και ηρεμεί λίγο ο κόσμος, λες. Περιμένει το κόσμο στο παιχνίδι. Ελπίζω ότι δεν θα εκνευριστεί πάλι το Σάββατο. Είναι πολύ... τώρα, εδώ, αν έχουμε εκνευρισμό το Σάββατο, θα μπει χαστού κέρασε. Ναι. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο σιγά-σιγά. Αυτά σε γενικές γραμμές για τον Διαμαντόπουλο που είπε για μία ακόμη φορά, γιατί πολλοί το λέγανε. Είπαμε ότι ο στόχος είναι η Ευρώπη. Είπαμε, ναι, είπε ότι ο στόχος είναι η Ευρώπη. Και από κάτω υπήρχαν φίλοι που μπαίναν και λέγανε ποια Ευρώπη, εμείς τίτλους θέλουμε. Δηλαδή, εντάξει. Είμαστε λίγο ρεαλιστές. Ναι. Πάμε στο φίλο. Εγώ είμαι. Ναι. Μάλιστα. Ήσαν εχθές. Λέω εγώ μπήκε, ναι, η γυναίκα μέσα, το κλείσε. Πω, παντόφλα δηλαδή. Ήταν άλλος. Τι λέει. Καλά εσύ. Παιδιά. Τι να πω, τέτοιο παίξιμο στον Ατρόμητο δεν έχω ξαναδεί τον Άρη. Δεν είναι για την ιστορία το αυτό εδώ, να περιμένεις πίσω τον αντίπαλο. Δεν ξέρω, το Απόλλων Αθηνών τον έπαιζε πιο καλά. Το περίμενε πίσω. Εγώ δεν είδα να τον περιμένει πίσω. Το πρώτο ημίχρονο τι έκανε. Έδωσε την κατοχή και επόμενο είναι να γίνει ο Γιαννούλης, τι να γίνει, ξέρω εγώ, ο παιχταράς. Ύστερα ένα πράγμα, όταν έχεις παίκτες που κάνουν τη διαφορά μπροστά, δεν μπορεί να τους γυρνάς συνέχεια, να πεθαίνουν να γυρνάνε πίσω, ρε παιδιά. Ο Γκαρσία και ο Γκάμα πεθαίνουν να γυρνάνε να μαρκάρουν πίσω. Πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος. Αυτοί οι παίκτες, αν έχουν δυνάμεις μπροστά, κάνουν τη διαφορά. Έτσι δεν είναι? Με τι κουράγιο. Πάνε κάτω, πάνω, κάτω, έχουν πεθάνει. Εκείνος ο Γκαρσία έχει πεθάνει να μαρκάρει συνέχεια. Έχει παίξει μεγάλο ρόλο στην παρουσία του, ειδικά στα τελευταία παίξει, νομίζω, αυτό το κομμάτι. Δεν σ' άκουσα. Στην παρουσία του στα τελευταία παιχνίδια έχει παίξει μεγάλο ρόλο αυτό με τις επιστροφές για τον Γκάρσια. Ναι, για τον πάρα Γκάρσια. Πολύ κουράζεται. Και με τι κουράγιο να κάνει μπροστά κάτι. Εγώ πιστεύω με τον... δεν λέω ότι με τον Ερέρα και έτσι. Απλώς είχαμε την κατοχή και δεν χρειαζόταν
πιέζαμε μπροστά, δεν χρειαζόταν να γυρίσει τόσο πίσω από τα εξτρέμ μας. Ναι. Αυτό, ας πούμε... Το ποδόσφαιρο είναι τέτοιο που το αποτέλεσμα καθορίζει και τις σκέψεις μας. Πολλές φορές όχι, το αποτέλεσμα αυτό το βλέπω συνέχεια, κουράζεται πάρα πολύ ειδικά ο Γκαρσία. Ο Γκάμα λίγο ψιλολουφάρει, αλλά ο Γκαρσία... Το είπαμε αυτό, το είπαμε. Η ομάδα δεν είχε δουλέψει ποτέ σε ένταση. Το είπε και ο Διαμαντόπουλος σήμερα. Ναι. Ότι οι παίκτες μας έτρεχαν 6,6 χιλιόμετρα ανά αγώνα, ναι, και τώρα τρέχουν 9,9. Με αποτέλεσμα αυτό να είμαστε επηρεάζει πίσω στη φυσική κατάσταση, βέβαια. Το είπε ξεκάθαρα αυτό, ο Διαμαντόπουλος. Αυτό, προετοιμασία κατευθείαν με μπάλα αυτά, να πούμε αυτά, δεν εντάξει είναι... Εντάξει, έπρεπε να κάνω λίγο φυσική κατάσταση τα παιδιά. Και πιστεύω αυτό πληρώνουμε τώρα πιο πολύ. Θα δούμε. Και ο Παντελίδης είχε επισημάνει την προηγούμενη εβδομάδα, ειδικά για τα μπακ, ότι θέλει να τρέχουν περισσότερο. Ναι, άμα δεν είναι γυμνασμένα σωστά όμως. Πώς να ανεβοκατεύουν, ας πούμε, τόσο γιατί, πολύ. Γιατί ο Άρης, μεταξύ άλλων, εντάξει, τώρα το Γενάρη δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να το κάνει, είναι λίγο δύσκολο, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Θέλει και μπακ. Ώσπου να μπει στην ομάδα, ώσπου ναι να πάει τελείως. Χωρίς να θέλω υποτιμήσω τα παιδιά που είναι στην ομάδα αυτή τη στιγμή. Εγώ λέω έτσι καλύτερα με αυτούς. Ναι. Μπορεί να βελτιωθούν, ας πούμε, στη φυσική κατάσταση. Μπορεί, πολύ πιθανό, άμα συνεχίσουν έτσι. Παρά, ας πούμε, ποιος να έρθει τώρα, ποιον να πάρει. Εγώ, τα χρήματα που διαθέτουμε η περίοδος των εορτών, μετά την περίοδο των εορτών, εγώ πιστεύω ότι θα δούμε έναν Άρη που θα έχει πολύ περισσότερες αντοχές, γιατί είναι το ιδανικό διάστημα από τη στιγμή που δεν έχει παιχνίδια, ναι, για, να δουλευ... μια μήνυ προετοιμασίας, για να δουλευτούν οι παίχτες πάνω σε αυτό το κομμάτι. Αυτό, γιατί τώρα είναι ρίσκο να το κάνουμε. Γιατί εγώ πιστεύω ότι οι δυο εξτρέμ μας είναι παιχταράδες, παιδιά. Εάν, ας πούμε, δεν κουράζονται τόσο πολύ, κάνουν μπροστά ό,τι θέλουν. Ό,τι θέλουν κάνουν μπροστά. Δεν μπορεί να το σταματήσει αντίπαλος. Άμα πεθαίνει να γυρνάει να μαρκάει αυτόν, όπως το λένε, αυτόν του Ατρομήτου, τον μπακ μέχρι πίσω να πούμε. Και εκείνος δεν κάθεται πίσω να μαρκάρει τον Γκαρσία, που τίθεται είναι ο παιχταράς μας. Δηλαδή δεν τον υπολογίζει και φεύγει βολή να μπροστά ο Γιαννούλης. Οι λύσεις είναι δύο. Αν βρεις παίχτες, βρήκες για τα άκρα της άμυνας. Αν δεν βρεις, βελτιώνουν τη φυσική κατάσταση οι υπάρχοντες και απελευθερώνουν περισσότερο τους εξτρέμ. Αυτό είναι. Ναι, και αυτό, ας πούμε, και με τον Παναθηναϊκό, είδες τι πίεση έκανε ο Παντελίδης, τι πίεση μπροστά που έκλεβε την μπάλα μπροστά. Αυτό είναι μεγάλη υπόθεση. Να πιέσεις μπροστά, να κλέψεις την μπάλα, μην χρειάζεται να γυρνάς πίσω πολύ. Με τον Παναθηναϊκό το έπαιξε πολύ καλά. Εκεί με τον Ατρόμητο δεν μπορώ να καταλάβω. Τι έγινε το πρώτο ημίχρονο. Τι να πω. Να είσαι καλά. Τι έγινε, έγινε, παιδιά. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ. Καλησπέρα. Ναι, γεια σας. Χαίρετε. Γεια σου, Παύλο. Ο Παύλος είναι. Ψυχοψιθυρίζεις, Παπαδόπουλε. Δεν σου ψιθύρισα, Παύλε μου. Δεν είπα τίποτα βασικά. Α, δεν είπες τίποτα. Α, δεν είπα τίποτα, αλλά θα πω. Λοιπόν, τι θα πεις. Μην γελάτε. Ναι. Μην γελάτε, γιατί τα πράγματα είναι όχι σοβαρά. Ναι. Πολύ περισσότερο λοιπόν από σοβαρά. Δεν θα έπαινα τηλέφωνο και ούτε πρόκειται να ξαναπάρω τηλέφωνο. Δεν θα ασχοληθώ με Άρη. Γιατί? Θα σταθώ μόνο σε μία κουβέντα. Καλά και το έκλεισε το ράδιο, δεν θέλησα να ακούσω περισσότερο το Διαμαντόπουλο, γιατί φαίνεται, ακούτε και βλέπετε ότι χαϊδεύουν τα αυτιά σας, όλοι, και οι οπαδοί. Αυτό το αμίμητο που είπε, τι είπε, δεν το είδε κανένας, ποιο είναι το αμίμητο, ότι φοβήθηκανε να κάνουνε διαφήμιση χορηγός στον Άρη, γιατί δεν ξέρανε ποιος θα είναι ο Άρης. Πώς δεν άνοιξε η γη να τους καταψεί όλους. Ο Άρης είναι χθεσινή ομάδα. Φοβήθηκανε, γιατί τα μπάτζετ, λέει, βγαίνουν τον Αύγουστο μήνα με τις εταιρείες, τις μεγάλες, τις μικρές και το ένα και το άλλο, και φοβήθηκαν να κάνουν διαφήμιση χορηγός στον Άρη, γιατί δεν ξέρανε τι θα παρουσιαστεί. Και δεν άνοιξε η γη να τους καταπιεί όλους. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, Παύλο. Τι θέλει να πει ο ποιητής τώρα. Ο ποιητής θέλει να πει ότι ο Άρης είναι τόσο μεγάλος που δεν θα έπρεπε να φοβούνται. Παρ' όλα αυτά, το έχω πει πάρα πολλές φορές, ότι ο Άρης είναι μεγάλος, τεράστιος, ο μεγαλύτερος σύλλογος στη Μακεδονία, στην καρδιά μας και στο μυαλό μας. Οι εταιρείες οι οποίες διαχειρίζονται τα δικά τους τα λεφτουδάκια, όχι τα δικά μας, και προφανώς δεν είναι αριανοί, θέλουν να ελαχιστοποιούν κάθε πιθανότητα απώλειας
κέρδους την δεδομένη χρονική περίοδο που ζούμε με την Τρόικα πάνω από το κεφάλι μας. Άρα οι χορηγίες στην Ελλάδα, στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, ακόμα περισσότερο στο μπάσκετ, δρομολογούνται από δύο παραμέτρους. Είτε να είσαι κομμάτι ενός συστήματος το οποίο θα δώσεις και θα πάρεις, είτε να είναι 100% βέβαιοι και σίγουροι ότι θα πετύχουν. Όταν λοιπόν το καλοκαίρι ή αν θέλετε τώρα, σήμερα, οι ίδιοι, οι δικοί μας οι οπαδοί, όχι όλοι βέβαια, όχι οι οπαδοί που πάνε στο γήπεδο, οι οργανωμένοι ή ανοργάνωτοι, αυτοί που αγοράζουν το εισιτήριό τους, αλλά αυτοί οι οποίοι από το πρωί μέχρι το βράδυ έλεγαν για χαρτάκια στημένα ότι διαλυόμαστε, ότι το υλικό που θα έχουμε θα είναι για τη Β' Εθνική, ότι φεύγει ο Πλατέλας και θα πηδήξουμε από τα μπαλκόνια και κάτι αντίστοιχο γίνεται με τον Ερέρα. Όταν λοιπόν υπάρχει ένα τέτοιο κλίμα μέχρι και τα μέσα προς τέλη Ιουλίου, ένα κλίμα δυσαρέσκειας, ένα κλίμα το οποίο έχει να κάνει με υποβάθμιση του προϊόντος από τους ίδιους τους Αριανούς, μη περιμένεις η κάθε ξένη εταιρεία προς τον Άρη ξένη να έρθει και να σου δώσει λεφτά. Ενδεχομένως να έπρεπε και ο Διαμαντόπουλος να το εξηγήσει κάπως έτσι όπως το εξηγώ εγώ αυτή τη στιγμή. Προφανώς όμως ο Διαμαντόπουλος είναι αθλητικός διευθυντής. Εγώ έχω διαφορετικές γνώσεις πάνω στο αντικείμενο και εξειδικευμένες πάνω στο αντικείμενο και το αναφέρω έτσι όπως το αναφέρω. Αλλά παιδιά, θα πρέπει κάποια στιγμή να προσγειωθούμε. Ξέρουμε τι είναι ο Άρης. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά εμείς τι είναι ο Άρης. Κατεβείτε μια βόλτα στην Αθήνα για να αντιληφθείτε πόσο μας πλήγωσαν τα τελευταία 6 χρόνια και πώς μας θεωρούν στην Αθήνα και πώς πρέπει να τους μιλάμε για να τους πείσουμε. Η ομάδα δεν έχει χορηγό στη φανέλα και δεν είναι θέμα ικανότητας. Η ικανότητα στην Ελλάδα για την φανέλα στο σε ποσοστό 90% είναι λαμογιά ή κάτι άλλο. Από τις 16 ομάδες, πόσες έχουν χορηγό στη φανέλα που δεν έχει σχέση με τον ιδιοκτήτη τους ή με τον ιδιοκτήτη άλλης ομάδας. Ε? Στο μπάσκετ, πόσες. Μπορούσε και ο Άρης να βάλει μια οποιαδήποτε στοιχηματική εταιρεία με 150 χιλιάρικα. Με 200. Το καλοκαίρι όμως που σας λέγαμε ότι είναι παπάδες τα 800, τα 900 και τα εκατομμύρια, λέγατε, μην πω βαθμίζεις τον Άρη, ο Άρης είμαστε. Θα το δω, περίμενε. Σωστή. Ο Άρης είμαστε. Δεν είμαστε ο Άρης. Δεν παίζει ρόλο όταν ο άλλος βάζει τα λεφτά του, αν είσαι ο Άρης. Και φάνηκε και στη φάση με το τηλεοπτικό, που πήρες λιγότερα χρήματα τελικά από όσα άξιζες, αλλά περισσότερα από όσα θα έπαιρνες από τον ιδιωτικό τομέα. Η Νόβα πόσα χρήματα σου έδινε? 1,1. Θα μου πεις τώρα που είδε και η Νόβα, που είδε τι, αυτό που λέγαμε εμείς, το λέγαμε στα λόγια. Στην πράξη αυτοί δεν ξέρανε. Αυτοί βλέπαν έναν Άρη, 2 χρόνια στη Γάμα Εθνική, 2 χρόνια στη Β' Εθνική και με εσωστρέφεια στο φούλ επειδή φεύγει ο Πλατέλας. Άρα, να τα συνυπολογίζουμε όλα αυτά και να αντιλαμβανόμαστε το ποια είναι η θέση μας στο χάρτη του ελληνικού ποδοσφαίρου. Όχι όμως διαχρονικά. Όχι με βάση τη φανέλα μας, την ιστορία μας, που είναι πραγματικά τεράστια, αλλά τι συμβαίνει και στο σήμερα. Και το χορηγός και το τηλεοπτικό είναι θέμα του σήμερα. Ή λαμογιάς. Και επειδή δεν είμαστε ούτε σε άρματα, ούτε τάτσι μιτσικότσι με κανένα λαμόγιο, θα πρέπει να πας και να το παλέψεις όπως μπορείς με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Δεν σημαίνει αυτό που ξανά όμως ότι τα κάνουμε όλα καλά εμείς και μια χαρά. Όχι. Η ομάδα θέλει τεράστια βελτίωση σε θέματα marketing.
Δεν έχουμε e-shop. Δεν έχουμε e-shop. Τι συζητάμε, τι ψάχνουμε να βρούμε περαιτέρω. Θα γίνει και αυτό. Δεν γίνεται να γίνουν όλα μαζί. Όλα μαζί δεν γίνεται να γίνουν. Αλλά όταν τοποθετούμαστε, να ξέρουμε και όλες τις παραμέτρους. Και μια που το ανοίξατε το θέμα, αυτές είναι οι παράμετροι. Στο θέμα marketing. Πριν από τρεις μέρες, σας είπα ότι η ΚΑΕ Άρης, παρόλο που δεν ασχολούμαι επισταμένα με τον μπασκετικό ρεπορτάζ, κάνει μαγκιά στον ΕΣΑΚΕ και στα τηλεοπτικά για τα τηλεοπτικά. Και λέει εγώ δεν υπογράφω. Η ΚΑΕ Άρης υπέγραψε. Και υπέγραψε με τα 150. Με αυτά που έλεγε ότι δεν υπογράφει. Και φυσικά υπέγραψε γιατί είναι αδύναμη. Και όταν είσαι αδύναμος, όσο κι αν κάνουμε μούγκα εμείς για να μην φανεί η ανυπαρξία σου, που μετά θα μας πείτε βέβαια, καλά ρε παιδιά, γιατί δεν το λέγατε, να το πούμε ότι είμαστε ανύπαρκτοι. Την ώρα που πάει να διαπραγματευτεί ο άλλος. Αλλά πουλάει μαγιά. Ο Άρης είμαι. Ο Άρης είμαι, πάρ' τα 150 χιλιάρικα τώρα για 230. Πώς είσαι ο Άρης λοιπόν? Δύο χορηγούς θα έχω στη φανέλα. Και ανακοινώνονται οι γύρω-γύρω χορηγοί που η μισή είναι ανταποδοτική. Δίνουν μπάλες, ρούχα, αυτοκίνητα κτλ. Και αυτά χρειάζονται. Αλλά όταν λες Άρης είμαι και τρως τη μία σφαλιάρα πίσω από την άλλη στο μπάσκετ, μια σου αλλάζουν το παιχνίδι. Μια τρώει κέρμα στην κεφάλα ο... Στο κεφάλι, όχι συγγνώμη για το κεφάλα. Στο κεφάλι ο αντιπρόεδρός σου και οι άλλοι την περνάνε πούδρα. Δεν γίνεται τίποτα. Απαλλάχτηκαν, ούτε πρόστιμο δεν πλήρωσαν. Όχι αγωνιστική που έπρεπε. Πουλάς μαγκιά για τις διαφημίσεις χορηγίες, τίποτα. Πουλάς μαγκιά για τα τηλεοπτικά, τίποτα. Η μία κεφαλιά πίσω από την άλλη. Και έχεις δύο νίκες. Αλλά είμαστε μάγκες εμείς, είμαστε Άρης. Δεν είναι Άρης αυτό. Δύο επιλογές έχουμε. Ή να βάλουμε το λουκέτο και να το κλείσουμε το μαγαζί. Ή να προσπαθήσουμε να πολεμήσουμε όλοι μαζί με κάθε μέσο και τρόπο. Αλλά με ρεαλισμό και πραγματικότητα. Δεν είναι ο αυτοκράτορας Άρης αυτός που παίζει. Είναι μια ομάδα που έχει καταντήσει να έχει στόχο την παραμονή. Αυτό είναι αυτή τη στιγμή. Άρα ή πρέπει να πάμε ρεαλιστικά και να τη σώσουμε. Με αλήθειες. Όχι έχουμε δύο χορηγούς 27 Αυγούστου και έχουμε φτάσει 27 Δεκεμβρίου και δεν έχουμε τίποτα. Και ανακοινώνουμε τα σούπερ μάρκετ και τις μπάλες και τις στολές και τα αυτοκίνητα των παικτών. Πες, δεν έχουμε, δεν μπορούμε, παλεύουμε. Όχι έχουμε. Όχι θα πάμε εμείς και τα τηλεοπτικά το διορθώσουμε και δεν θα υποχωρήσουμε και μπαίνει υπογραφάρα στη ζούλα και το μαθαίνουμε από τον ΕΣΑΚΕ ότι υπέγραψες. Αλλά επικοινωνιακά η Άρης έχει στηριχθεί. Πού έχει στηριχθεί? Σίγουρα δεν έχει στηριχθεί στα μέσα της Θεσσαλονίκης 100%. Ή μάλλον έχει στηριχθεί στο μόνο μέσο της Θεσσαλονίκης που παίζει ΠΑΟΚ. Πάμε στον ακροατή πριν εκνευριστώ περισσότερο. Χαίρετε. Δεν θέλω να εκνευριστείς περισσότερο. Ναι. Αλλά και με τον μπάσκετ, εντάξει. Εμένα δεν με συγκινεί το μπάσκετ, ό,τι και να κάνουμε και να κλείσει αύριο το τμήμα. Καλά, δεν είναι έτσι. Ήταν ένα τεράστιο πλήγμα γιατί το μπάσκετ μας κράτησε σε δύσκολα χρόνια. Δεν μπορώ. Αυτή την οριακή κατάσταση δεν ξέρω. Δηλαδή, ναι, καταλαβαίνω τι λες. Απ' την άλλη, όμως, τώρα πήγα στο μπάσκετ από το ποδόσφαιρο για το θέμα των χορηγιών. Γιατί το μπάσκετ είναι πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Αυτοκράτορας. Για να καταλάβει ο κόσμος ότι πρέπει να γίνουμε ρεαλιστές. Σε ένα άθλημα που η κατάκτηση της Ευρωλίγκα δίνει 600.000 ευρώ πρίμα από την διοργανώτρια αρχή. Τι
τι, δηλαδή εμείς περιμένουμε για το μεγάλο Άρη. Εγώ κουράστηκα να τα ακούω, ρε παιδιά, και, την, και τον Γκάλι που θα ξαναφέρουμε και θα πάρουμε ένα εκατομμύριο. Από ποιον θα πάρουμε, ποιος θα δώσει, ποιος βλέπει, ποιος θα. Κανένας, αλλά να σου πω κάτι, είναι γνωστά, αλλά εμείς μιλάμε πολλές φορές, μιλάμε για το μπάσκετ και λέει ο Αυτοκράτορας. Ναι, ο Αυτοκράτορας ήμουν ο Αυτοκράτορας του ελληνικού μπάσκετ, ναι. Γίνανε πολλοί αριανοί από αυτή την ομάδα και πρέπει και να την τιμούμε και να τη σεβόμαστε και να μην την ξεχνάμε. Αλλά μπορούμε για το σήμερα, όταν μπαίνει να παίξει ο Αγγέλου και οι παίκτες, να είμαστε ρεαλιστές. Δεν είναι ο Αυτοκράτορας αυτός που παίζει. Όχι, δεν μπορούμε. Καταρχήν τη Δευτέρα το πρωί είπαν όλοι: υπάρχει αρρώστια στον Άρη για την μπάλα. Όλα τα μπήκε ο διάβολος στο Χαριλάμπη. Είχε σήμερα ο άνθρωπος να μου. Είπε πέντε κουβέντες. Εμείς δουλεύουμε, έχουμε αυτό το στόχο. Μάλιστα είπε ότι θέλουμε και να κάνουμε και την ομάδα καλύτερη. Δεν είπε το ταβάνι του Άρη είναι η Ευρώπη. Ίσα-ίσα. Μίλησε ρεαλιστικά, ψύχρεμα, προσπαθεί να τα φέρει όλα εις πέρας, να είναι οι παίκτες πληρωμένοι. Είπε δεν μπορούμε να πάρουμε αριστερό μπακ μισό εκατομμύριο ευρώ. Αυτά που λέμε. Και θα κάνουμε και κάθε χρόνο ακόμα καλύτερα και ακόμα καλύτερα. Είπε δηλαδή ότι δεν έχουμε οικονομικό θέμα ως προς τις επιλογές. Τι σωστά μίλησε, είπε είμαι φιλόδοξος, είμαι 38 χρονών, θέλω να πετύχω, ο Καρυπίδης θέλει να πετύχει, θα σας πει πράγματα για το γήπεδο, που τα ξέρουμε λίγο γύρω-γύρω τι γίνονται. Δηλαδή, normal πράγματα. Τι να κάνουμε, είναι μια μάχη. Μακάρι να κερδίζει ο Άρης κάθε Κυριακή. Ό, το όνειρό μας είναι, αλλά είναι μια μάχη. Όχι, ο Άρης θα πρέπει να παίρνει τίτλους. Αλλά το πρέπει με τον μπορεί. Όχι, πρέπει. Μόνο πρέπει. Με 800 διαρκεία στην Β' Εθνική, αλλά πρέπει. Με 1600 διαρκεία μέχρι τον Ιούλιο, πριν να αρχίσουν οι μεταγραφές, αλλά πρέπει. Αλλά έχω πρόσεξε. Με 1600 διαρκεία, όπως λες, αλλά να έρθει ο χορηγός. Ναι, πώς να έρθει ο χορηγός όταν βλέπει βέβαια 1600 διαρκεία. Ναι, μετά όταν είδε 8 και 9 χιλιάδες, ναι, θα έρθει. Και είναι βέβαιο ότι θα έρθει το καλοκαίρι. Αλλά. Δεν είμαστε. Όλοι οι Έλληνες, οπότε δεν θέλω να το κάνω στον Άρη, να το συγκύρουμε πίσω. Όλοι τον Άγιο Βασίλη περιμένουμε. Όχι, να σου πω κάτι. Από τη μία λέμε να έρθει ο χορηγός, από την άλλη λέμε παίρνει χαρτάκι ο προπονητής. Να έρθει ναι, ο χορηγός στην ομάδα παίρνει χαρτάκι ο προπονητής. Ναι. Όλα μαζί τα φανταζόμαστε. Τώρα είπαν ο Άντε το στήσαν, λέει 4-2, 2 γκολ διαφορά, γι' αυτό λέει την ώρα που το βάζαμε το τρώγαμε. Τι κάναμε. Δηλαδή, είχαμε πει 2 γκολ διαφορά. Ναι, έτσι ήταν στημένο το μάτι στο στοίχημα. Και άμα το Ενισικουλού το σούταρά του στο 93. Δεν αντέχουν σε κριτική όλα αυτά. Πρέπει να είμαστε κοντά στην ομάδα, όχι απέναντι από την ομάδα. Όλοι τους θεωρούμε διαβόλους. Εντάξει, έχει βρωμιά η μπάλα, το είπαμε. Αλλά μέχρι ένα όριο, ρε παιδιά, ηρεμήστε. Σήμερα είπε τα βρίσκουμε με το Δελιζήσι. Δηλαδή, τι θέλουμε παραπάνω. Ο Άρης είναι, ο Άρης παιδιά. Δεν τον τρώμε το Δελιζήσι τελικά. Ρε, μιλούσε ο άνθρωπος για τη χρονιά και στέλναν μηνύματα, δεν μας φτάνει η Ευρώπη. Τι λες, μωρέ, που δεν σε φτάνει η Ευρώπη, να πούμε. Κούνα λίγο το κεφάλι σου. Περίμενε. Εγώ δεν είμαι από αυτούς που όταν ανέβηκε ο Άρης είπαν να βγούμε στη δεκάδα. Αυτά τα θεωρώ ότι είναι πολύ. Μιζέρια είναι αυτό. Έτσι. Με την Ξάνθη, άμα έχω αντίπαλο να βγω εγώ δέκατος. Αλλά υπάρχει και ένα όριο. Όχι, είπαμε ότι το μίνιμουμ είναι η έξοδος στην Ευρώπη για τον Άρη. Δεν σημαίνει ότι. Μα και παικτικά είναι το μίνιμουμ. Δεν είναι στο μυαλό μας αυτό. Η αυτό ομάδα ακριβώς που έχουμε γι' αυτό είναι. Αλλά δεν μπορείς να είσαι μη ικανοποιημένος φέτος. Εγώ δεν είπα να βγαίνει ο Άρης 15 χρόνια πέμπτος. Και να λέω, α, ωραία, βγαίνω 15 χρόνια. Φέτος όμως πρέπει να πετύχω αυτό το στόχο. Να επανέλθω στα ευρωπαϊκά γήπεδα. Και φυσικά θα έχω μεγαλύτερη απέτηση και από τον Καρυπίδη και από τον προπονητή και μα από τον Αγγλικό. Και οι ίδιοι θα νιώθουν μεγαλύτερη πίεση. Αυτό θα πάνε για το επόμενο σκαλοπάτι. Τίποτα. Εμείς θέλουμε να πάρουμε το πρωτάθλημα κατά. Όχι, ναι, δεν μας φτάνει η Ευρώπη. Ποια Ευρώπη. Που για μένα είναι πολύ δύσκολο. Που δίπλα για να φτάνουν φέτος να είναι φαβοροί είναι στον 7ο χρόνο του Ιβάν Σαββίδη. Του Ιβάν Σαββίδη που τα έχει αγοράσει και τα δοκάρια. Τα πάντα ακριβώς, στη Θεσσαλονίκη. Ποια Θεσσαλονίκη. Ποια Θεσσαλονίκη. Στην Ελλάδα τα πάντα είναι ο χορηγός του πρωταθλήματος. Οι δύο εταιρείες του είναι χορηγός του πρωταθλήματος. Αυτός ρε πέρσι στην τρελάθηκε. ΕΠΟ έχει το γραμμένο. Όλα. Άκου, μην τα λέω. Αναρωτιούνται γιατί τρελάθηκε πέρσι ο Σαββίδης και μπήκε μέσα στο γήπεδο. Ξέρεις τι είναι, να έχω παραγγείλει εγώ catering, να έχω καλεσμένους να περιμένω να φάνε και να μην έρθει το catering. Αυτός το είχε παραγγείλει. Όχι, το να έχει έρθει το catering. Και να πηγαίνει ένας άλλος πόντιος και να το παίρνει και ακριβώς να το βάζει στις σακούλες μέσα. Είναι δικό μου, ρε. Πού το πάω. Εγώ το παρήγγειλα. Γι' αυτό μπήκε μέσα. Εμείς περιμένουμε, όχι, δεν φτάνει. Ο Άρης, ξέρετε ότι είναι ο Άρης. Ο Τόμ Παπαδόπουλος, δεν φίλε. Ο Τόμ Παπαδόπουλος που λέγαμε να φύγει το καλοκαίρι. Ο Καρυπίδης να έρθει ο Τόμ. Να πλώσει. Είχε βγει εδώ ένας και έλεγε θα πλώσει τα δολάρια πάνω στο χορτάρι του Βικελίδης. Ακριβώς. Τα απλώνει στο Καφτατζόγλου, αλλά τα παίρνει ο Καραϊσκάκης και ο Απόλλων Λάρισσας. Δεν έχουν ρεαλισμό. Και θα νομίζει τώρα ο κόσμος ότι εμείς είμαστε και καλά οι υπερασπιστές του Καρυπίδη. Καλά, εσύ ειδικά δεν νομίζω. Όχι, δεν περνάει από το μυαλό μου. Δεν είναι θέμα. Πώς να σου πω.
Εγώ βλέπω ότι αυτός κάνει ένα πράγμα. Να πάω να τον κλωτσίσω την ώρα που το κάνει. Γιατί δεν... Κάτσε, θα κάνει. Ηρεμήστε. Θα δούμε. Και έτσι. Το Σάββατο αν δεν κερδίσουμε θα είναι καταστροφή. Το λέω εγώ. Δεν λέω αυτό με την υπομονή. Υπομονή δεν μπορεί να μην κερδίσει το Σάββατο. Δεν υπάρχει υπομονή σε αυτό το κομμάτι. Είναι το Σάββατο είναι τελικός. Τελείωσε. Και Πέμπτη και Κυριακή μετά θέλεις... Η υπομονή εξαντλήθηκε στα προηγούμενα παιχνίδια. Δύο ισοπαλίες ακόμα. Πρέπει να οι στόχοι να κατοχυρώνονται. Δεν είναι θέμα υπομονής. Αλλά μην τη σταυρώνουμε και όλα την ομάδα. Αρρώστια υπάρχει, το ξέρετε. Αυτά τα γενικόλογα, οι αρρώστιες. Εν μεταξύ, ο Ερέρα, ο καημένος που και αυτός πάει από 4 σε 4 στην Ισπανία. Να πάει και ο Ερέρα. Ο Ερέρα κάποια στιγμή στη ζωή του πρέπει και αυτός να μπει σε ένα ρόλο πιο διεκπαιρεωτικό, πιο... Μπορεί να μην είναι πια coach ο άνθρωπος. Ναι. Αυτός αμαρτία από το Θεό, ας πούμε. Ούτε αυτό να πέσουμε. Η πλάκα είναι ότι... Διάβαζα κάτι ισπανικά φόρουμ και τα λοιπά, οι οποίοι λέγανε να γυρίσει ο Χιμένεθ και λέω δεν γίνεται αυτά. Αυτό είναι ατελείωτο το γαϊτανάκι, δεν έχει αρχή. Παντού είναι το ίδιο πάντως, παντού. Εντάξει, στην Ελλάδα ένα παραπάνω. Κάτι τελευταίο. Είπες κάποιοι ενημερώθηκαν, οι ξένοι δεν είναι. Πώς θα φύγουν, καμιά δεκαπενταριά. Πώς είναι κάποιοι και κάποιοι, τι είναι. Είναι αρκετοί. Είναι αρκετοί. Δεν πρέπει να ενημερωθούν όμως όλοι, δηλαδή τι ένα θα το πούμε 30 Δεκεμβρίου. Όχι, 30 Δεκεμβρίου. Ήδη ξέρουν αυτοί που πρέπει. Οι περισσότεροι, αλλά έχουμε και ένα-δυο που είναι αμφίβολοι, ρε παιδί μου. Ναι, είναι στο μετέχνιο. Είναι στο παιχνίδι κι αυτό. Ναι, είναι στο μετέχνιο. Κοίταξε, 23-24 Δεκεμβρίου θα ξέρουν. Όλοι. Άντε να 1η Γενάρη αρχίζει η μεταγραφική περίοδο. Ένα μισή μήνα θα έχουμε. Μακάρι να πάρουμε έστω και ένα παίκτη έτοιμο όμως. Αυτός που θα έρθει. Αυτό είναι το θέμα στο Γενάρη. Να είναι έτοιμος. Μην είναι δηλαδή. Κοίταξε, τα τελευταία χρόνια. Ψιλοπήρες, εντάξει όχι όλοι, δηλαδή, ακόμα και ο Ταυλαρίδης, παιδί μου, που είχαμε αποτυχία στο στόχο. Πότε αναλύατε τις μεταγραφικές προχθές τα λέγει ο Νίκος. Χθες, προχθές. Ή χθες, πότε τα λέγει. Χθες. Ο Σόουζα δηλαδή που ήρθε. Ήθελα να πω αυτό, είναι το Ιανουάριο του 99, όπου ο Άρης πήρε Αντριόλη, Κιζερίδη, Κούτσι, Γεωργιάδη, είχε φτιάξει ολόκληρη την ομάδα. Κοντομίνα. Ναι. Και την επόμενη χρονιά πήρε Ήβιτς Καρκουρί. Πεχτάρα. Μαροκινός στο στόπερ. Άντε Πεχτάρα. Να δούμε τι θα κάνουμε. Το Σάββατο νίκη και τίποτα άλλο για την ομάδα. Και κοντά έτσι. Στην ομάδα. Να είσαι καλά. Yeah. Λοιπόν, θα πάμε στο break τώρα. Mm. Και όταν επιστρέψουμε θα έχουμε και Ηρακλή. Θα έχουμε και 2-3 ακόμα νέα. Θα ακούσουμε και το ρεπορτάζ του μπάσκετ. Γιατί παίζει στον Προμηθέα, δεν παίζει τον μπάσκετ. Σάββατο 5.30. Μπράβο. Άρα θα έχουμε και μπάσκετ περισσότερο από τα παιδιά, αλλά θα έχουμε και του Ηρακλή το μάτς. Αργότερα ο Λίμπερο θα έχει και το μάτς του ΠΑΟΚ, θα έχει και μαρμίτα, θα έχει πολλά πραγματάκια για να μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Λίμπερο 107,4. Λίμπερο 107,4, All About Aris On Air. Παρά θα πάμε μέχρι και τις 7. 7 και κάτι. Διαφοροποιούμε από εδώ και πέρα λίγο κάπως το πρόγραμμα. Θα συνεχίσουμε στο All About Aris. Θα ασχοληθούμε φυσικά με τον Άρη, αλλά παράλληλα θα έχουμε και συχνές συνδέσεις. Με το Καφτατζόγλιο, ας βγάλουμε τον ακροατή πρώτα και μετά θα κάνουμε σύνδεση και με το Καφτατζόγλιο, λέω, ό,τι να είναι, με το Ιβανόφιο. Για το Ηρακλής Ιωνικός, πάμε στο φίλο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Γιώργος. Γεια σου Γιώργο. Φυσικά Αριανός. Εννοείται. Πρώτη φορά επικοινωνώ μαζί σας και η αιτία είναι στο site που είδα αυτή τη φωτογραφία του φιλάθλου της Λίβερπουλ, του τυφλού που ακούει τον αγώνα. Ναι, ήταν πολύ ωραία εικόνα που έχει κάνει και το γύρο του κόσμου κιόλας. Λοιπόν, με φέρατε πολλά χρόνια πίσω. Ναι. 1973. Α, πολύ παλιά. Πανθεραϊκός Άρης. Ναι. Στις Σέρες. Ναι. Κάθομαι στην κερκίδα και δίπλα μου κάθεται ένας ηλικιωμένος κύριος, ο οποίος είναι τυφλός, και δίπλα του είναι ένας νεαρός που τον κάνει μετάδοση τον αγώνα. Και μάλιστα τους περισσότερους παίχτες του Άρη τους έλεγε με το μικρό τους όνομα. Ναι. Έλεγε ο Άγγελος, ο Αλέκος, ο Κώστας, ο Θοδωρής, ναι, ο Νίκος. Αυτό το θυμήθηκα τώρα που είδα αυτή τη φωτογραφία στο site. Είναι όντως... Είναι τα ωραία του ποδοσφαίρου αυτά, αυτό το οποίο έγινε χθες στο Anfield. Ναι. Και είναι και η αγάπη για την μπάλα. Αυτά η αγάπη για την μπάλα και η αγάπη για την ομάδα. Ξέρεις τι, αυτά πρέπει να βλέπουμε μερικές φορές όταν κνευριζόμαστε, όταν μας παίρνει λίγο παραπάνω από κάτω από όσο πρέπει και να λέμε ότι είναι το ποδόσφαιρο. Εντάξει, αυτό δηλαδή είναι, ναι, η χαρά του ποδόσφαιρου. Δεν είναι τα πρόσωπα που περιβάλλουν μια ομάδα. Σίγουρα. Και είναι σε αυτήν. Σίγουρα, είναι το ποδόσφαιρο.
Παίζει ρόλο και η ηλικία και ο αυθορμητισμός. Εσείς οι παλιοί είστε πιο ρομαντικοί. Τώρα εγώ εκεί την εποχή στα 23 μου συμπεριφερόμουν τελείως διαφορετικά στο γήπεδο σαν φίλαδελος και τώρα στα 69 πηγαίνω και λουφάζω σε μια άκρη, βλέπω τον αγώνα, κερδίζει ο Άρης. Χαίρομαι, χάνει ο Άρης, στεναχωριέμαι μέχρι εκεί. 69 δεν ακούγεστε κιόλας, σας μιλάω και στο πληθυντικό κιόλας, κύριε Γιώργο, αλλά... Όχι, ενικό, ωραία. Αλλά εσείς οι παλιοί είστε πιο ρομαντικοί, δηλαδή το βλέπω και από τον πατέρα μου κιόλας που είναι κοντά στην ηλικία σας. Έγινε, παιδιά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Και καλή επιτυχία στην ομάδα μας. Μακάρι, ευχαριστούμε πολύ. Έγινε. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Λοιπόν, έχουμε άλλο ακροατή. Θα πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Πάμε στο break και επιστρέφουμε σε λίγο. Λίμπερο 107,4 All About Aris On Air. Συνεχίζουμε μέχρι και τις 7 θα πάμε ως All About Aris On Air. 7-7.30 θα πάμε λίγο πιο γενικά. Θα έχουμε φυσικά και σε λίγο νέα σύνδεση με το Ιβανόφιο για το παιχνίδι του Ηρακλή με τον Ιωνικό. Όσον αφορά τα του Άρη, να αναφέρουμε αυτό το οποίο έχει προκύψει εδώ και λίγη ώρα. Όσον αφορά το παιχνίδι με την Ξάνθη, έγινε η σύσκεψη μέτρων τάξης. Στην οποία παρέστησαν οι άνθρωποι του Άρη και θα έχει κόσμο η ομάδα στο παιχνίδι, στα πηγάδια, τη μεθεπόμενη Κυριακή, προπαραμονή των Χριστουγέννων, αυτό το μάτς 23 του Δεκέμβρη, μεμονωμένα η μετακίνηση των φίλων του Άρη φυσικά στα πηγάδια, αφού απαγορεύτηκε η οργανωμένη μετακίνηση από την αστυνομία, συνένεσε στην μεμονωμένη, είπε το και η Ξάνθη, αναμενόμενο νομίζω. Και έτσι ο Άρης θα παίξει με τον κόσμο του στα πηγάδια στο φινάλε του 2018 και του πρώτου γύρου του πρωταθλήματος. Εντάξει, βέβαια, δυστυχώς με αυτά τα τσιμπημένα πάντα εισιτήρια που βάζει Ξάνθη για τους φιλοξενούμενους, τόσα χρόνια νομίζω το έχετε αντιληφθεί και το έχουμε μάθει και εμείς, δεν μας προκαλεί εντύπωση. Στα 25 ευρώ θα είναι η τιμή των εισιτήριων, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες για τους φίλους του Άρη, για το μάτς με την Ξάνθη, και νομίζω ότι αρκετοί θα είναι αυτοί οι οποίοι θα συνδυάσουν ενδεχομένως το παιχνίδι μια εκδρομή. Καλός προορισμός η Ξάνθη. Λίγες μέρες πριν τα Χριστούγεννα, σε ένα γήπεδο στο οποίο ο Άρης, θυμίζω, είχε παίξει και ένα φιλικό παιχνίδι τον περασμένο Αύγουστο, εκείνο το 0-1, αν θυμάμαι καλά, με τον γκολ του Χάμζα Γιουνέσκιολας, που είχε στο πρώτο παιχνίδι είχε σκοράρει κόντρα στην πρώην του ομάδα. Ο Τινίσιος επιθετικός, που είναι θέμα συζήτησης για αυτά τα χαμένα πέναλτι που έχει μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα. Σας θυμίζω, πληρώνουμε και δύο εισιτήρια για το Άρης Πανετολικός το Σάββατο στις 7 στο Κλειάνδης Βικελίδης, FM και ενώ ονοματεπώνυμο. Στέλνετε το μήνυμά σας στο 54526 για να μπείτε στην κλήρωση που θα κάνουμε σε περίπου 10 λεπτάκια, 10-11 λεπτάκια ακόμα έχετε για να στείλετε το μήνυμά σας και να μπείτε στην κλήρωση. Έχουν στείλει ήδη κάποιοι φίλοι από ό,τι βλέπω. Θα δώσουμε τα δύο εισιτηριάκια για το μάτι του Σαββάτου. Θυμίζω ξανά, από αύριο θα είναι στη διάθεση του κόσμου και τα εισιτήρια από την boutique της Παέλα και ηλεκτρονικά από τη Viva. Και επειδή μου έστειλε και ο φίλος ο Κώστας ένα μήνυμα, να θυμίσουμε πάλι τις τιμές όπως ανακοινώθηκαν από την ΠΑΕ σήμερα το απόγευμα, αν μας βοηθήσει λίγο εδώ πέρα ο υπολογιστής, μας βοήθησε. Λοιπόν, 10 ευρώ στη 1 και 3, 15 στη 2, 25 στην 7 και την 9 και 75 στα VIP. Επανέρχεται το παιδικό μετά από αρκετά παιχνίδια, είναι η αλήθεια, για ηλικίες από 5 έως 15 ετών. 5 ευρώ στη 1 και 3 το παιδικό, 10 στην 2, 15 στην 7 και την 9 και 35 στα VIP. Επαναλαμβάνω, από αύριο ξεκινάει η διάθεση των εισιτήριων για το μάτς του Σαββάτου. Ανοίγουμε τις γραμμές για κανένα 10 λεπτάκια ακόμα σίγουρα. 2-31-0-2-87 και 3-8. Επαναλαμβάνω, όπως προέκυψε πριν από λίγο, με τον κόσμο του Άρης συγξάνθη στα πηγάδια την επόμενη εβδομάδα. Μεμονωμένα οι φίλοι του Άρη στο παιχνίδι με τους Ακρίτες, με αυτά τα γνωστά τσιμπημένα του κύριου Πανόπουλου, τα 25. Θα επιστρέψουμε συνέχεια και πάλι στο ποδόσφαιρο. Πέρα από το μάτς με τον Πανετολικό, το οποίο πλησιάζει, έχουμε και ένα μπασκετικό παιχνίδι πολύ σημαντικό, δύσκολο βέβαια, απέναντι σε μια από τις εκπλήξεις του φετινού Basketball Champions League και μια ομάδα που σταθεροποιείται στις δυνατές του ελληνικού πρωταθλήματος, δηλαδή κόντρα στον Προμηθέα Πατρών και στην έδρα των Πατρινών μάλιστα. Ιδιαίτερα δύσκολο το παιχνίδι αυτό, που διεξάγεται επίσης το Σάββατο. Γενικότερα έχουμε γεμάτο Σάββατο στον Άρη το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Καλύτερα θα μας τα πει ο Γιάννης Παραπονιάρης. Όμως τι γίνεται, φίλε, καλησπέρα.
Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Λίμπερο. Γεια σου. Γεια σου. Όπως το είπες, ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι για τον Άρη το προσεχέ Σάββατο. Για την ένατη αγωνιστική της Betshop Basket League, ένας Άρης ο οποίος ψάχνει ένα θετικό αποτέλεσμα για να ξαναπάρει και πάλι τα πάνω του, για να διώξει τις όποιες αρνητικές σκέψεις έχουν αρχίσει να συγκεντρώνονται γύρω από την ομάδα μετά τα συνεχόμενα, μετά τα διαδοχικά αρνητικά αποτελέσματα. Μία αποστολή για τους κίτρινους δύσκολη, γιατί έχουμε στο πρόσφατο παρελθόν και το παράδειγμα του αγώνα Κυπέλλου που είχαν παίξει στην αρχή της σεζόν. Βαριά ήταν, σωστά. Του Οκτώβρη. Οι δύο ομάδες, βέβαια, σε καμία περίπτωση δεν είναι οι ίδιες οι συνθήκες. Οι ομάδες πλέον έχουν περισσότερα παιχνίδια στα χέρια τους. Θεωρητικά έχουν μια καλύτερη λειτουργία, έχουν δέσει περισσότερο μεταξύ τους οι παίκτες σαν σύνολο, οπότε αναμένουμε ένα διαφορετικό τελείως παιχνίδι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι στις τελευταίες επισκέψεις του στην Πάτρα ο Άρης δεν έχει περάσει καλά. Θα θυμόμαστε φυσικά και το περσινό παιχνίδι που έγινε στο Δημήτρη Στόφαλος, εκείνη την εξευτελιστική ήττα που υπέστη η ομάδα με 70-40 από τον Προμηθέα. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, χρειάζεται πάρα πολύ καλή προετοιμασία, χρειάζεται η ομάδα να κάνει ένα step up ούτως ώστε να το παλέψει και να διεκδικήσει με αξιώσεις το θετικό αποτέλεσμα. Ένα θετικό αποτέλεσμα το οποίο σε περίπτωση που έρθει θα είναι μια πολύ ισχυρή ένεση αυτοπεποίθησης, σε μια πολύ ισχυρή ένεση ψυχολογίας για την ομάδα και ουσιαστικά είναι ένα παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώνεται έτσι και ένα πολύ δύσκολο πρόγραμμα το οποίο είχε η ομάδα σε αυτές τις πρώτες 9 αγωνιστικές. Γιατί υπενθυμίζουμε ότι έχει παίξει όλα τα ντέρμπι με ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ. Και ουσιαστικά τώρα έχει μείνει η αναμέτρηση με τον Προμηθέα, ο οποίος βρίσκεται από το ξεκίνημα στις πρώτες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα. Ένας Προμηθέας ο οποίος είχε αγωνιστική υποχρέωση για τον Basketball Champions League μέσα στην εβδομάδα και πιο συγκεκριμένα εχθές, όπου και γνώρισε την ήττα εντός έδρας. Σαφώς αυτό θα επηρεάσει τα επίπεδα ενέργειας της ομάδας του Μάγκη Γιατρά, αλλά μιλάμε για μια ομάδα η οποία έχει πολύ μεγάλο βάθος στο ρόστερ της, έχει αρκετή, έχει πολύ καλή ποιότητα σαν σύνολο, έχει επιλογές, οπότε θα πατήσει επάνω σε αυτούς τους τομείς ούτως ώστε να αντιτάξει απέναντι στον Άρη. Ένας Άρης ο οποίος προετοιμάζεται εντατικά για την συγκεκριμένη αναμέτρηση. Μάλιστα, χθες το τεχνικό επιτελείο του Άρη, ο Βαγγέλης Αγγέλου και οι συνεργάτες του είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν το χθεσινό παιχνίδι, το χθεσινό ευρωπαϊκό παιχνίδι της ομάδας του Μάγκη Γιατρά και να εξάγουν έτσι κάποια συμπεράσματα για τον προσεχή αντίπαλο της ομάδας, να κάνουν έτσι ένα μικρό σκάουτινγκ και να δώσουν τις απαραίτητες πληροφορίες στους παίκτες και να καταρτήσουν με ανάλογο τρόπο το αγωνιστικό πλάνο της συγκεκριμένης αναμέτρησης. Ένας Άρης ο οποίος προετοιμάζεται για το συγκεκριμένο παιχνίδι και με τον Ράμον Χάρης, ο οποίος σήμερα ακολούθησε ένα μεγάλο κομμάτι του ομαδικού προγράμματος. Μέρα με την ημέρα ο Αμερικάνος αισθάνεται όλο και καλύτερα και από ό,τι αναφέρει το ρεπορτάζ θα είναι έτοιμος ούτως ώστε να ταξιδεύσει κανονικά με την αποστολή στην Πάτρα και να προσφέρει και αυτό στις υπηρεσίες του στην ομάδα. Ένας Ραμόν Χάρης ο οποίος βρέθηκε σε καλή μέρα στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, είχε αυτόν τον τραυματισμό στο δεξί γαστροκνήμιο, δεν κατάφερε να παίξει κόντρα στην ΑΕΚ, μια απουσία η οποία επηρέασε αρκετά την ομάδα θα λέγαμε, καθώς σε ένα μεγάλο διάστημα του συγκεκριμένου αγώνα ο Άρης αναγκάστηκε να παίξει με σχήματα ανάγκης. Είδαμε τον Lucky Jones να αγωνίζεται για αρκετή ώρα σε θέση 4. Είδαμε τον Geyser να παίζει 4. Είδαμε τον Χριστίδη να κατεβαίνει στο 4. Μέχρι και ο Νταλός σε μια φάση αγωνίστηκε στην συγκεκριμένη θέση. Οπότε με την επιστροφή του Χάρης εξισορροπείται και κάπως η κατάσταση στην γραμμή των ψηλών και υπάρχει ακόμη μια επιλογή όσον αφορά την επίθεση. Ο Άρης
χρειάζεται να κάνει μια υπέρβαση για να διεκδικήσει το θετικό αποτέλεσμα μέσα στην, μέσα στην Πάτρα. Ο Προμηθέας είναι αρκετά δυνατός και εντός έδρας. Όπως είπαμε, είναι μια ομάδα που έχει επιλογές σε όλες τις θέσεις, έχει βάθος, οπότε θέλει να αντιδράσει και μετά τη βαριά ήττα που υπέστη το περασμένο Σάββατο στην Λίμνο από τον τοπικό ύφεστο. Μία ήττα με 15 πόντους και ένα παιχνίδι το οποίο, στο οποίο δεν κατάφεραν σε κανένα σημείο του αγώνα οι Πατρινοί να φανούν ανταγωνιστικοί. Οπότε η πρόθεσή τους θα είναι να αντιδράσουν αρχής γενομένης από το παιχνίδι με τον Άρη και να παρουσιάσουν ένα καλό πρόσωπο το οποίο θα τους βοηθήσει να επιστρέψουν στις νίκες. Αυτό το έχουν υπόψη τους οι παίκτες του Άρη. Γνωρίζουν ότι με αυτή την πρόθεση θα κατέβει στο παρκέ ο Προμηθέας και πρέπει να βγάλουν έναν εγωισμό, πρέπει να βγάλουν έναν αθλητικό χαρακτήρα έτσι πιο ισχυρό, ούτως ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν και να σταθούν στο ύψος των απαιτήσεων του συγκεκριμένου αγώνα. Ωραία. Με Ραμόν Χάρης ανεβάζει λοιπόν και τους ρυθμούς από ό,τι βλέπουμε και να τίθεται ολικά στη διάθεση του Βαγγέλη Αγγέλου για το μάτς του Σαββάτου. Προχωράει χωρίς προβλήματα η προετοιμασία. Θα τα πούμε και μέσα επόμενες μέρες βέβαια και όσο πλησιάζει το συγκεκριμένο παιχνίδι. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια να σου ευχηθούμε. Καλή συνέχεια, Νικόλα. Αυτά από τον Γιάννη Παραπονιάρη και τον Μπασκετικό Άρη. Πάρε τώρα και Δημήτρη Λεφάκη για να πάρουμε και μια ακόμα γεύση από το Ιβανόφε πριν πάμε στο διάλειμμα και επιστρέψουμε έτσι για κάνα μισά ώρα και ακόμα που θα πάμε παρέα. Εκτάκτως υπάρχει μια διαφοροποίηση μέρα στο πρόγραμμα του Λίμπερο. Δεν θα έχουμε ώρα για μπλε. Να ξέρετε, θα πάμε μέχρι τις 7.30 μαζί και 7.30 μέχρι τις 10 θα είναι η εξαιρετική μαρμίτα λοιπόν. Θα πάμε σιγά σιγά στο διάλειμμα των 7. Πάμε στο break και επιστρέφουμε για κάνα μισά ωράκι ακόμα, έτσι μπαίνοντας σφήνα στην ώρα για μπλε.